μου, peace updated λοιπόν. Hello ladies and gentlemen, we are back. Και όταν λέω we are back δεν εννοώ ότι είμαστε σε ένα break και επιστρέψαμε. Εννοώ ότι μόλις τώρα ξεκινάμε. Και ξεκινάμε διότι όλοι εσείς το περιμένατε. Και κάθε μέρα είναι αυτό το τηλεοπτικό ραντεβού, όπου για εσάς που τυχόν κάτι χάσετε, κάτι θέλετε να το ξαναδείτε, κάτι θέλετε να το προτείνετε στους φίλους ή στις φίλες, ή για να μπείτε και στους διαγωνισμούς, επαναλαμβάνω ότι στο YouTube Αλέξανδρος Πεπίδης στο κανάλι ανεβαίνει μετά το τέλος της ημέρας ολόκληρη εκπομπή και ισχύουν κανονικά και οι διαγωνισμοί και τα πάντα για να συμμετέχετε, ακόμα και αν δεν έχετε δει την πρώτη προβολή στην τηλεόραση και τη δείτε ιντερνετικά ή τη δείτε live streaming ή τη δείτε διαπλανητικά. Όπου και να τη δείτε, αρκεί να τη δείτε όμως. Ξεκινάω σήμερα, έχω μία έτσι εκπομπή με πάρα πολύ ωραίες συνεργάτες και πολύ ωραίους καλεσμένους. Θα ξεκινήσω με μαχητική στήλη από Μαρία Πανταζή και με μοναδικό Σταύρο Εξακουστίδη εδώ κοντά μας, μόλις ήρθε επιτέλους από το τέταρτο ταξίδι στην Ιαπωνία, Μαρία μου. Έτσι, γιατί σε λίγο νομίζω ότι πιο πολύ θα τον βρίσκουμε στην Ιαπωνία παρά στην Ελλάδα. Καλέ, μου είχε γίνει Κινέζος το αγόρι, μου είχε γίνει ναι, Κινέζος. Ναι, και δεν του πάει και καθόλου, δεν το κάνει τον Κινέζο. Κοίτα να δεις, λοιπόν, είναι πιο ψηλός όμως από τους Κινέζους. Σαφώς είναι πιο ψηλός και είναι και πιο δυνατός από τους Κινέζους. Και το λέω και γιατί οι Ιάπωνες, ξέρεις, και θα μας τα πει και ο Σταύρος από την εμπειρία του, αν το θέλεις, διακρίνονται στο συγκεκριμένο άθλημα. Έτσι, και η Ιαπωνία ακριβώς είναι πολύ μπροστά σε αυτό σε αθλητές, αλλά και εμείς έχουμε τον Εξακουστίδη. Αμέσως μετά θα πάω σε Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου με το ηθοποιό Σημαίνει Φως και Χριστίνα Καμπούρη που θα κλείσει η εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχήν να σας πούμε γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλοί μας βλέπουν και για να κοιμηθούν το βράδυ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Σταύρο, όχι που ήρθε εδώ, που είναι είδωλο και πρότυπο για τα νέα παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο kickboxing και αυτό το αποδεικνύει συνεχώς με τις πράξεις του. Είναι ο μοναδικός αθλητής που τον καλούν τόσο συχνά στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιαπωνία. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, εγώ από ό,τι έβλεπα και στο Ίντερνετ ότι στην Ιαπωνία βρίσκει και τα ελληνικά εστιατόρια, τρώει και τα σουβλάκια, τα βρίσκει όλα στην Ιαπωνία. Εντάξει, να μην λέμε ότι κάτι του λείπει. Δεν θέλω, επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχετε πολύ συχνά σε εμάς, γιατί πρέπει να τον αγαπάμε και τον στηρίζουμε. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να ξεκινήσω την ιστορία, βεβαίως. Εν ενεργεία αθλητή αυτή τη στιγμή, γιατί ο Σταύρος αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος εν ενεργεία αθλητής. Αλλά δεν θέλω να πούμε πάλι για τις νίκες του Σταύρου Εξακουστίδη και ποιος, αυτό το γνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον. Εγώ θέλω να έρθουμε από την τελευταία φορά έχεις ξεκινήσει το ταξίδι σου στην Ιαπωνία. Λέγοντας Ιαπωνία, για να πούμε για τον κόσμο και για τη συμμετοχή σου στα παιχνίδια εκεί, παίζεις σε μια πολύ σκληρή μάχη και ένα σκληρό αγώνα όταν μιλάμε για Ιαπωνία. Είναι στο K1, mm-hmm. Είναι η κορυφή του αθλήματος. Εκεί ξεκίνησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης και το ανέδειξε πάρα πολύ και θεωρείται η κορυφή αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία και στο άθλημα αυτό. Και στο άθλημά μας γενικά. Στο είναι από τις κορυφές διοργανώσεις στον κόσμο. Μαρία, έχεις πάει Ιαπωνία για να παίξεις γενικά. Έχω παίξει Ιαπωνία και έχω παίξει αγώνα. Όχι στο K1, αλλά στο Ernesto Hoost Cup. Τελικά, όντως, οι Ιάπωνες και οι Ιαπωνικές διοργανώσεις είναι πολύ εξειδικευμένες σε αυτά τα αθλήματα, στα μαχητικά και δει στο kickboxing. Έχουν όνομα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, θα μας πει και ο Σταύρος που είναι και μέσα στο K1, μου τα έχει πει και ο Μιχάλης Ζαμπίδης όλα αυτά. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Γιατί εμείς, σαν Έλληνες αθλητές, έχουμε στείλει το Μιχάλη Ζαμπίδη, που αυτός μας ανέδειξε και έφτασε και τελικό κάποιες φορές. Έχει παίξει ο Πάρης Βασιλικός στα βαριά κιλά. Και ο τρίτος κατά σειρά είναι ο Σταύρος Εξακουστίδης. Σημαντικό αυτό όμως, Σταύρο, για σένα. Δηλαδή, ναι, μεν σου δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά, αλλά σου δίνει και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί κουβαλάς ένα βαρύ φορτίο. Σου δίνει, αλλά εκείνη την ώρα που ετοιμάσαι για να βγεις να παίξεις, σκέφτεσαι ότι έχεις όλο αυτόν τον κόσμο από πίσω, την Ελλάδα, και σου δίνει δύναμη. Mm-hmm. Το διαχειρίζομαι, γιατί μερικές φορές σου δημιουργεί άγχος, αλλά μπορώ και το διαχειρίζομαι και μου το βγάζει όλο αυτό. Πόσο καιρό πριν πηγαίνεις στην Ιαπωνία. Να κάνω, επειδή είμαστε σε αυτό το θέμα πάνω. Έχει αρχίσει ο κόσμος στην Ιαπωνία και σε αναγνωρίζει, δηλαδή ο Χούστ όταν περνάει, δηλαδή μόνο που δεν σκύβουν και προσκυνάνε, τι να σου πω, από το αεροδρόμιο μέχρι το περίπτερο που θα πάει, μέχρι το οτιδήποτε. Νομίζω ότι θεωρούμε αυτή τη στιγμή από τους λίγους που τον έχουν μάθει πάρα πολύ, δηλαδή κάνουν ουρές πραγματικά, δεν το περιμένω ούτε κι εγώ. Να μοιράσω αυτόγραφα, να υπογράψω. Με ξέρουν πάρα είδα πολύ. Ναι, επειδή τα είδαμε όλα αυτά. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, μέσα σου, έχει αλλάξει σαν Σταύρο, έχει αλλάξει συμπεριφορά σου. Γιατί εγώ, σαν Μαρία, σε βλέπω ίδιο και ακόμα καλύτερο παιδί. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Εννοείται πως δεν έχει αλλάξει. Απλά όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Παρόλο ότι έχασα και την τελευταία φορά. Καλά, το να χάσεις ένα τέτοιο παιχνίδι είναι σαν να νίκησες. Δεν είναι. Ναι, το ίδιο πιστεύουν και ο κόσμος. Δηλαδή, όλοι αυτό μου είπαν. Εντάξει, αλλά όταν ο άλλος όμως είναι Ιάπωνας
Είναι και έχει κάποια άλλα συμφέροντα. Ναι. Εντάξει. Σαφώς. Και σε μια χώρα που είναι η Ιαπωνία, ναι, που μιλάμε ότι αυτό το άθλημα το ενισχύουν πάρα πολύ. Και από κάτω έχει, δανείζομαι, 800, 900, 3, 5, 10.000 άτομα Ιάπωνες. Όλο αυτό παίζει ένα ρόλο, παιδιά. Εντάξει, μην κρυβόμαστε. Έδωσε κάτι εισιτήρια VIP σε αυτόν τον αγώνα. Θες να μας πεις ποιοι πήραν αυτά τα εισιτήρια? Καλά, 800 ευρώ τα εισιτήρια VIP, έτσι, για να πας να παρακολουθήσεις τον αγώνα. Είχε έρθει ο πρέσβης της Αθήνας να με δει στην Ιαπωνία. Τέλεια. Και ζήτησε από το K1 δύο εισιτήρια να μου δώσουν για τον πρέσβη και τη γυναίκα του. Και μου δώσανε δύο εισιτήρια. Και όταν κοίταξα το ποσό, να δω πόσο κάνουν με το VIP εισιτήριο, έκανε 800 ευρώ. Οπότε φανταστείτε τώρα. Αυτό ήταν μαζί και με το ξενοδοχείο και με τα φαγητά, ή μόνο με, όχι, όχι, μόνο με τη θέση στο στάδιο? Δύο θέσεις απλές, γιατί τα VIP εκεί πέρα δεν έχουν τραπέζι με όπως φαγητό και τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Καλά, εμείς έχουμε το κρασί μας. Ναι. Εγώ δεν πάω σε οργάνωση αν δεν έχει το κρασί και το ποτό και πάνω το. Ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια. Οπότε φανταστείτε τώρα το μέγεθος, όταν ήταν το γήπεδο γεμάτο με 15.000 κόσμο. Τι κέρδος έχουν από τα εισιτήρια και από τον κόσμο του αντιπάλου. Πώς πάει ο κόσμος και πώς το αγαπάει ο κόσμος και πώς το προωθεί αυτό. Ο Σταύρος Χρυσοστίδης, λοιπόν, έχει κάνει 4 ταξίδια στην Ιαπωνία για το K1. Όμως που δεν πηγαίνεις Δευτέρα, το έχουμε ξαναπεί, και Τετάρτη παίζεις. Πηγαίνεις και αρκετό καιρό πριν εκεί. Κάνεις το προπόνησή σου. Πες λιγάκι το πρόγραμμά σου εκεί. Μου το είχε πει και ο Μιχάλης ότι πας, κάνεις κάποιες συνεντεύξεις, κάποιες φωτογραφίσεις. Η πρώτη μέρα είναι, πάμε 5 με 6 μέρες νωρίτερα. Ωραία. Η πρώτη μέρα έχει ξεκούραση, γιατί είναι από ναι, ταξίδι για το jet lag. Ναι. Η δεύτερη μέρα έχει ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο. Έτσι το βλέπει και ο κόσμος και αυτό είναι μεγάλη διαφήμιση. Ναι. Πολύ ωραία. Η τρίτη μέρα. Και όλα αυτά έχει σχέση και με τα media και με την τηλεόραση, ναι, και υπάρχει προβολή. Η τρίτη μέρα είναι η συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Τέταρτη μέρα είναι η ζύγηση. Ωραία. Και πέμπτη μέρα είναι ο αγώνας. Με τον τελευταίο παίχτη είχε έτσι μια κοντρούλα με κάτι αρκουδάκια. Ναι, μου έβγαζε. Αυτό είχε γίνει εδώ πέρα. Βλέπουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες από διάφορα βέβαια event και από την Ιαπωνία. Βέβαια, αυτό είχε γίνει λίγο ντόρος εδώ στα δικά μας blogs και τα λοιπά. Στα δικά μας, φανταστείτε. Είχε γίνει viral αυτό. Έχει γίνει χαμός. Εντάξει. Ο κόσμος, να σου πω κάτι, το επαγγελματικό kickboxing έτσι κι αλλιώς είναι και θέαμα. Και εσύ το έχεις αυτό. Δεν ξεχάσω πότε που είχες βγει με το αχ, κουνελάκι, κουνελάκι. Τι είχε κάνει? Έχω βγει σε αγώνα μου. Στη Θεσσαλονίκη. Έχω ντύσει έναν. Όχι, εδώ πέρα. Έχω ντύσει έναν κούνελο και έχει βγει από πίσω με το τραγούδι αχ, κουνελάκι. Εκεί στην Ιαπωνία όμως που είδα, βγήκες. Με ποντιακή λύρα βγαίνω πάντα στο εξωτερικό. Πάντα με την ποντιακή λύρα. Πόσο σημαντικό, λοιπόν, να σε ρωτήσω, είναι το τραγούδι που επιλέγεις για να βγεις στην υποδύναμη που σου δίνει ανεβαίνοντας πάνω στο ring? Δηλαδή, βγαίνεις με την ποντιακή λύρα και το συνέστημα το ελληνικό και η δύναμη, η υποδύναμη ελληνική μέσα σου σε διακατέχει. Αν βγαίνεις με το αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, πώς μπαίνεις στο ring? Είναι ειρωνικό για τον αντίπαλο. Ναι. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα όταν παίζεις στο εξωτερικό και βγαίνω με την ποντιακή λύρα και αυτά, είναι όλο αυτό το άγχος που λέγαμε πριν, που διαχειρίζομαι με τον κόσμο, την Ελλάδα και αντιπροσωπεύω εμάς και το διαχειρίζομαι έτσι. Uh-huh. Όταν θα ήθελα να ειρωνευτώ κάποιον, πάλι θα έβγαινα με κάτι ειρωνικό, οπότε πάλι θα είχα ψυχολογία. Νομίζω όμως, Μαρία, είχα βγει στην Ιαπωνία με ρέμο. Α, ωραία. Ήταν τότε λίγο τη μόδα αυτό το μπορεί να βγω. Μπορεί να βγω. Μπορεί. Ναι, ωραία, ήταν έτσι, ωραία, λίγο σαν ελληνικό, σαν πιο παραδοσιακό. Κάπως έτσι. Νομίζω όμως, Μαρία, ότι ακόμα και σε αυτόν τον χώρο, και το βλέπω και από ξένους αγώνες, από αθλητές, ότι λίγο αυτή η ίντριγκα η αρχική, θα σε φάω, θα σε δαγκώσω, θα σε ισοπεδώσω, θα αυτό όλο, τα δημοσιεύματα. Δίνουν πολύ μεγάλη ένταση και πέφτουν και στοιχήματα. Δηλαδή, γιατί είναι management όλο αυτό. Βεβαίως, παιδιά. Και είναι πριν τον αγώνα. Γιατί αν θα παρακολουθήσεις και μετά τον αγώνα, όλοι οι αθλητές, ό,τι κόντρα και να έχουν, μετά τον αγώνα αγκαλιάζονται, δεν έχεις κάτι σαφώς να χωρίσεις. Μα το έχουμε πει ότι την ώρα του αγώνα μπορεί να βλέπεις και να λες θα σε καταπατήσω. Εδώ βλέπουμε εμάς με τον Χριστόφορο Ταχινάκο, που είναι ένας από τους χορηγούς σου για τη διατροφή σου. Ναι. Εγώ, παιδιά, γιατί δεν τρώω αυτό το κρέας το ωραίο που πάει. Ναι, δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Έλατε, Μαρία, είναι δυνατόν να μου κάνεις τέτοια διατροφή και να μην έχεις power meat στην καθημερινότητα? Παιδιά, σου. Δηλαδή, τι γίνεται, πάτε όλοι τρώτε. Όλοι οι αθλητές, όλοι οι μεγάλοι αθλητές. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα, ό,τι καλύτερο έχω κάνει
κάνει τη διατροφή μου και η βοήθεια του. Και αλήθεια θέλω να σε ρωτήσω τώρα, και όχι μόνο επειδή είδαμε τον Χριστόφορο και την Power in Meat, αλλά πόσο σημαντικό είναι για εσάς τους αθλητές η διατροφή, το καλό κρέας, γιατί η Power in Meat εξειδικεύεται στο αθλητικό μενού με κρέατα που είναι ποιοτικά και σας φτιάχνει αυτό που μόνοι σας δεν προλαβαίνετε, δεν μπορείτε, δεν σας φτάνει ο χρόνος, δεν. Πού είναι σημαντικό αυτό το κατάστημα, πού είναι το κουλό. Είναι στον Πειραιά η βάση του, αλλά με ένα τηλεφώνημα ή στο www.powerme.gr έχετε όπου κι αν είσαι ακόμα και στην ΚΟ. Ακόμα και στα Μελίσια. Ποια Μελίσια, καλέ, καθημερινά πάνε μέχρι και στη Λαμία. Μας ακούει τώρα, μας βλέπει τώρα. Δεν είναι ότι μας ακούει επειδή του το έχουμε πει, είναι ότι μας ακούει κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και βλέπει καλή τηλεόραση. Λοιπόν, εντάξει, θα παραγγείλω. Ναι, όχι, πρέπει Μαρία. Δεν γίνεται να μην φας το κοτόπουλο με το ασπράδι αυγού, το μπιφτέκι, με τη σόγια, το μπιφτέκι. Δηλαδή, άμα δεν τρως αυτά, τι τρως. Είναι σημαντικό ότι έχει καταφέρει ο Χριστόφορος, γι' αυτό και έχουν όλοι οι αθλητές και όχι μόνο, συνεργάζονται μαζί του, γιατί έχει φτιάξει διατροφικά το κρέας, το μπιφτέκι, έχει πλάσει με λάδι καρύδας, με ασπράδι αυγού. Παιδιά, οπότε, ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ναι, ναι, ναι. Το ένα μπιφτέκι είναι 120 γραμμάρια. Έχει αγώνες ποδηλασίας, ντάμι. Ναι. Και όταν το ψήσεις, ο Σταύρος μπιφτέκι το είπε πάρα πολύ, μένει τα 112-115, αυτό σημαίνει ότι είναι καθαρό κρέας. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει καθόλου λιπαρά, δεν βάζει τίποτα, δεν έχει αλάτι, κανένα κρέας του. Δεν έχει, μόνο τα μπαχαρικά που δεν δημιουργούν πρόβλημα. Σταύρο, επόμενο ταξίδι στην Ιαπωνία, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν θα παίξει Ελλάδα που θα είναι το όνειρό μας να έρθουμε να σε δούμε και να σε καμαρώσουμε. Αποκλείεται να μην γίνει ένας αγώνας που να έχει ένα δυνατό παιχνίδι στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι, ξέρεις, γιατί δεν είναι και εύκολο. Γιατί οι διοργανωτές μετά λένε: α, ο Σταύρος επειδή πήγε η Ιαπωνία, τώρα θα μας ζητήσει 50.000 ευρώ και ξέρεις μετά. Η αλήθεια είναι ότι ναι, στην Ελλάδα λίγο δεν ξέρω. Θέλω να παίξω, απλά είναι και λίγο τα. Είναι η νοοτροπία μας, είναι λίγο λάθος εδώ πέρα. Πιστεύω. Έχω μιλήσει ναι. με μια διοργάνωση για τον Απρίλιο. Μακάρι. Απλά ακόμα είμαστε στις. Δηλαδή εννοείται ότι όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι τόσο δυνατός με το παίξιμό του και στον χώρο του, ότι στην Ελλάδα φοβόνται ότι θα ζητάει πολύ περισσότερα λεφτά. Που κοίτα να δεις, εννοείται ότι και πρέπει να ζητήσεις. Ναι. Καταρχήν, εννοείται και πρέπει να ζητήσεις. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί αν ο Σταύρος παίρνει τα ίδια χρήματα με ένα παιδάκι που παίζει 1, 2, 5 χρόνια, κάτσε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Σταύρος έχει πάνω από 250 αγώνες. Και δεν είναι 250 αγώνες, είναι η ποιότητα των αγώνων του. Έχει παίξει με τα μεγαλύτερα ονόματα σε όλη την Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Κίνα. Έτσι, γιατί έχει ξεκινήσει και από την Κίνα. Βεβαίως. Τι είναι αυτό το οποίο όμως. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι Έλληνας, που είσαι στην Ελλάδα. Να πούμε βέβαια ότι όλη σου αυτή η δύναμη πάνω στο άθλημα σε βοηθάει πάρα πολύ στις δικές σου, στη δική σου ενασχόληση στη σχολή σου. Έτσι, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Μαρία, ότι πάμε τα παιδάκια μας να προπονηθούν σε έναν άνθρωπο που λέγεται Ξακουστίδης και με τους συνεργάτες του. Ο Σταύρος ασχολείται στην IKEA, είναι συνεχώς εκεί. Στον Κορυδαλό σου. Εντάξει, τώρα είναι Νίκαια Κορυδαλό σου. Ναι, στον ίδιο δήμαρχο. Είναι εκεί. Δεν είναι ότι ξέρεις, έχω μια σχολή, είναι το όνομά μου και εγώ πλέον είμαι αστέρι και σηκώνομαι και φεύγω. Είναι εκεί. Όχι, βλέπει τα λάθη των παιδιών. Είμαι καθημερινά εκεί. Βγάζω όλο το πρόγραμμά μου να ξεκινήσω δηλαδή το τρέξιμο από τις 6 η ώρα το πρωί για να προλάβω μέχρι το απόγευμα να είμαι στη σχολή. Οπότε είμαι πάντα εκεί πέρα. Σε έχει καθόλου όλο αυτό να πω κουράσει, μπουχτίσει, ότι δεν έχει πολύ πρωί. Προσωπικό χρόνο πια. Πάω στο γυμναστήριο, έχω την οικογένειά μου, έχω το παιδί μου. Μετά ξανά τα απόγευμα γυμναστήριο. Ναι. Δηλαδή είσαι σε ένα τρέξιμο. Δηλαδή, εγώ για να σε δω πρέπει να σε καλέσω στην εκπομπή, ξέρω. Ούτε για ένα φαγητό πια δεν πάμε. Ναι, όντως. Έχω πολύ περιορισμένο χρόνο. Το καλό είναι ότι με βοηθάει πάρα πολύ η γυναίκα μου και τα προλαβαίνω όλα. Η οποία όμως κατανοεί πάρα πολύ η Τόνια το γεγονός του αθλητικού του βεβαρημένου προγράμματος, γιατί είναι και η ίδια αθλήτρια και δασκάλα στο συγκεκριμένο στη σχολή. Οπότε μπορεί να τον καταλάβει. Δεν έχει μια γυναίκα που όλη μέρα κάθεται και βλέπει την Ελένη Μενεγάκη και να μην μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει. Τον Αλέξανδρο Πετρίδη δεν τον βλέπει. Τον Αλέξανδρο τον βλέπει η Τόνια και πάρα πολύ και μου κάνει και like ενώ τις πρώτες ό,τι κάνω. Αλλά να σου πω κάτι. Απλά όμως ενώ ότι είναι μια γυναίκα η οποία κάνει επιλογή και παρόλο που έχουν και ένα μικρό που είναι και ατίθασος, δηλαδή είναι του μπαμπά του αυτό θα γίνει. Καταλαβαίνει ότι παρόλα αυτά καταλαβαίνει το πρόγραμμά του και είναι δίπλα του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δίπλα η οικογένεια είναι σημαντικό, ναι. Ακόμα και αν δεν είναι γυναίκα, έναν αδελφός, αδελφή, μπαμπάς, μαμά. Είναι σημαντικό σε παιδιά που κάνουν επαγγελματικό και πρωταθλητισμό, ναι, σωστό, ναι. Να είναι δίπλα τους. Σταύρο, τώρα που δεν έχεις κάποιο αγώνα κλεισμένο,
Προπονείσαι, συντηρήσαι, μάλλον θα το πω καλύτερα. Ναι, αν και ξέφυγα λίγο, παιδιά, έφαγα, δοκίμασα και τα αγγλικά. Ναι, και θα φας και μετά και άλλο αλετρά, δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Άλλωστε, ο αλετράς έχει και για το K1, ειδικά γλυκά. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα είσαι σε συντήρηση. Είμαι μέχρι σε συντήρηση, να έχει. Είχα μια πρόταση για Νοέμβρη, τελικά δεν έκλεισε. Η Ιαπωνία και αυτό. Για Ιαπωνία, ναι. Και περιμένω τώρα άλλες δύο προτάσεις και είμαι ανοιχτός, ας πούμε. Στα 60 κιλά είσαι πλέον, έτσι. Στα 60 κιλά, ναι. Να το συζητήσουμε αυτό. Έχει γίνει μια καινούργια κατηγορία εκεί. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, θυμάμαι, ήταν στα 70 και ήταν οι κατηγορίες 70 και τα heavyweight. Ναι. Εσύ τώρα έχω δει ότι είναι πολύ δυναμική αυτή η κατηγορία των 60 κιλών. Τώρα είναι πολύ μεγάλοι αθλητές. Ναι. Έχουν χάσει και κιλά πολλοί αθλητές ώστε να πιάσουν αυτή την κατηγορία. Γιατί είναι πολύ διάσημη αυτή η κατηγορία πλέον. Πιστεύω ότι τα καλύτερα κιλά αυτή τη στιγμή είναι τα 60 και τα 65. Ναι. Αυτό έχω δει και εγώ. Αυτό. Και όταν μου ζητάνε και εμένα αθλητές, εκεί ζητάνε κυρίως. Αλλά εγώ δεν ξέρω, ξέρετε που ακούω αυτά τα κιλά. Ναι, εσύ δεν είναι δύσκολο. Θέλω να σας πω κάτι. Θα σας πω τι. Ναι, και μετά θέλω να μου πει για το κοψίματά του. Πώς έχει πέσει τώρα. Θα σας πω. Τώρα είναι πρέπει να είναι. Για σου κοπάρι. 62. 62. Πα καλά. Δεν είναι. Τι λες, μωρέ. Ακού, ένα θα σου πω μόνο. Τι λες. Ότι ζυγίστηκα μία ώρα το μεσημέρι 60 κιλά. Και, το... και 7,5 ώρα το απόγευμα ήμουν 66%. 70. Α, εντάξει, νόμιζα 70. Εντάξει, για παιδιά, εγώ είπα 62, μου είπε 66. Είναι σαν να μου λέω ότι είπα 100 και είναι 50. Όχι, όχι, για μας αυτό τώρα είμαι 70, 69-70 είμαι τώρα. Αλήθεια. Βέβαια. Και εγώ 70 σε έκανα, ναι. Ναι, 70 κιλά. Βρε, πώς δεν το φέρω. Λοιπόν, από 70 και πάνω, οκ. Okay, αλλά είναι εντάξει. Να ξέρεις ότι όταν το λέω αυτό στο διατροφολόγο μου, γιατί τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω το Σταμάτη Μουρτάκο και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σημαντικό. Ναι, και ο Μανώλης ο Τσικνάκης με έχει βοηθήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τραβάνε τα μαλλιά τους μόλις τους λέω ότι έφαγα και αυτά. Ξέρεις, με παίρνουν κάθε τρεις και λίγο τηλέφωνο. Δεν θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν αντέχω. Δηλαδή, αν με ρώταγες. Κοίτα. Αν μπει στην οτροπία, το κάνει γιατί αυτό είναι μέρος του αγώνα. Κατάλαβες, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι, σαφώς. Εγώ τώρα δίαιτα πια δεν κάνω. Το βλέπουμε όλοι μας. Τι βλέπουμε, καλά, εσύ έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ σε περίοδο. Εντάξει, αυτή την περίοδο ναι. Που προσπαθώ να χάσω κιλά λόγω για τους αγώνες για το ποδήλατο, αλλά δεν θα πιεστώ. Ενώ αν ήξερα ότι θα παίξω αγώνα kickboxing. Ναι, σαφώς. Είναι η νοοτροπία, είναι ο αγώνας και αυτό είναι μέρος του αγώνα. Είναι ο σκοπός που δεν θες να παρεκκλίνεις από αυτό. Εάν έπρεπε. Δηλαδή, έχεις τόσο σημαντικές νίκες, κάνεις την Ελλάδα. Γνωστή, κάνει μέσα... την Ελλάδα γνωστή, περήφανη, την ξέρει όλος ο κόσμος και πραγματικά στην Ελλάδα αυτό, ναι. Αυτό, ακόμα και από τις χορηγίες, πέραν από τους 2-3-5 ανθρώπους που σε χορηγούσαν και πριν την Ιαπωνία και τώρα γιατί ναι. Εκτιμούν το ταλέντο σου και την ιδιαιτερότητά σου και τη μαχητικότητά σου. Στην Ελλάδα όμως αυτό όλο το έχεις πάρει, σε έχει ανταμείψει η Ελλάδα. Δεν μιλάω εγώ, η Μαρία, ο χορηγός σου. Σαν Ελλάδα, σαν πολιτεία. Έχετε ένας άνθρωπος από την Κίνα, από την Ιαπωνία και έχει παίξει τόσο σημαντικούς αγώνες και είναι ο τρίτος Έλληνας που φτάνει και παίρνει μέρος σε τέτοιο αγώνα και έρχεται και με, που λέμε, με ηνία πολύ σημαντικά. Η Ελλάδα τι κάνει γι' αυτό. Θεωρώ πως πάνω σε αυτό το άθλημα. Δεν έχει ανή. Πέρα από τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων και εσάς, το μη μου πεις και εσένα φυσικά, Αλέξανδρε, δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί. Δεν είναι τραγικό, Μαρία. Και εσύ το ξέρεις γιατί υπήρξες αθλήτρια σε όλο τον κόσμο και το έχει ζήσει. Δεν είναι φοβερό να βγάζεις τη χώρα σου γνωστή σε μέρη που δεν ξέρουν τίποτα, να κερδίζεις αθλητές που έξω τους έχουν και τους βλέπουν και προσκυνάνε και ερχόμενοι εδώ. Να μην γίνεται. Και αντιθέτως, συγγνώμη που θα το πω, ερχόμενοι εδώ η Star Ελλάς που πήγε στα τάδε με την Ιαπωνία και βγήκε 28 να είναι 9 κάμερες στο αεροδρόμιο γιατί ήρθε η άλλη με το λουλουδικό που πιο πολύ μιλάνε τα λουλούδια από αυτήν που δεν ξέρει να μιλήσει. Συγγνώμη τώρα ρε παιδιά, δεν είναι τραγικό να είναι αυτό η Ελλάδα. Και γενικά τους αθλητές μας δεν τους βοηθάνε. Ακόμα και οι Ολυμπιονίκες δεν τους βοηθάει. Ναι. Πολύ δύσκολα. Γιατί και το Χρήστο το Βολικάκι που είχαμε φέρει εδώ, το παιδί της ποδηλασίας. Τόσα μεγάλα πράγματα. Τόσους Ολυμπιάδες είχε πάει αυτά. Ναι, τίποτα. Είναι τραγικό. Σταύρο, επόμενο σου αγώνα, εκτός από τον Απρίλιο που μπορεί να παίξει στην Ελλάδα, υπάρχει κάτι. Μάλλον περιμένεις κάποιες προτάσεις. Ετοιμάζω κάτι πολύ δυνατό. Πες μας. Πες μας! Που έχει σχέση με το κλουβί, αλλά δεν θα παίξω MMA, δεν είναι θα MMA. Θα κάνεις τον παρουσιαστή. Όχι, αλλά είσαι σε μια πάρα πολύ μεγάλη ανερχόμενη διοργάνωση. Ωραία. Που συζητάω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και περιμένω από εκεί τώρα. Ωραία, δηλαδή θα είναι σε οκτάγωνο ρί και εσύ θα είσαι μεγάτια του kickboxing. Του MMA και θα παίζω kickboxing. Το έκανα κι εγώ αυτό, έτσι, θυμάσαι που το έκανα κι εγώ αυτό. Τέλεια. Ωραίο, δηλαδή, πραγματικά ανυπομονούμε. Ναι. Ανυπομονούμε. Βασικά, ανυπομονούμε να σε δούμε κάπου στην Ελλάδα
Γιατί. Το θέλω και εγώ πάρα πολύ. Πραγματικά, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό και για σένα και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες αθλητές, κυρίως για τα νέα παιδιά. Έχω αγωνιστώ πάνω από 5 χρόνια στην Ελλάδα. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει βέβαια, γιατί με όλα αυτά που ανεβάζεις, που έχεις, που σε φιλοξενούμε, νομίζουμε ότι έγινε αγώνας τεστ. Ναι. Αλλά πάντως τώρα έχεις ένα αρκετά μεγάλο διάστημα προετοιμασίας και ηρεμίας, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο. Είναι πολλοί μήνες που δεν έχεις αύριο έναν αγώνα που να πεις πω τα κιλά μου. Δηλαδή μπορείς λίγο να ξελασκάρεις που λέμε. Απλά το κακό με το άθλημά μας είναι ότι μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, σε 1,5 μήνα παίζεις, σε 1 μήνα παίζεις. Αυτό. Οπότε πρέπει να είσαι σε μια φυσική κατάσταση και απλά να φουλάρεις τον τελευταίο μήνα. Ναι. Εδώ και σε εβδομάδα πάνω μου έχουν πει εμένα. Ναι, και εμένα. Απλά τώρα είναι πιο... Δεν μπορώ να του πω, ναι. Για άλλη μια φορά, μέσα από την μαχητική αυτή στήλη της Μαρίας Πανταζή, νομίζω ότι δείξαμε στον κόσμο ότι ένας άνθρωπος που είναι και πατέρας και έχει υποχρεώσεις και έχει και μικρό παιδί και έχει και τη σχολή, ότι μπορεί πραγματικά όταν αγαπάει αυτό που κάνει να τα καταφέρνει όλα με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και να μην ξεφεύγει από το στόχο του για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί 250 αγώνες δεν γίνονται μέσα σε μια πενταετία ή δεκαετία. Δεν είναι αγώνες, το ξαναλέω. Μπράβο. Πήγαμε, παίξαμε πεντέρα τεχνικά. Οκ, σίγουρα υπάρχουν και τα εραστεχνικά. Άρα, αυτό λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε, ότι τα μαχητικά αθλήματα και για τα νέα παιδιά, που και εσύ το λες σε όλα τα νέα τμήματα και τις μαμάδες, μπαμπάδες που έχουν τα παιδιά τους, και τα νυψάκια μου ξεκίνησαν, ότι για τα νέα παιδιά. Πού τα πας, δεν τα πας. Μένουν στην άλλη άκρη. Δηλαδή, εγώ τους είπα για το Σταύρο και το ξέρουν και όλα, τον λέμε ότι στην εκπομπή, αλλά εάν κάνουν μια μισή ώρα για να πάνε στην προπόνηση, δεν θα πάνε σχολείο την άλλη μέρα. Βέβαια, εγώ είπα στις αδερφές μου, βρε αγάπη μου, λέω να σου χτίσω μια. Αξίζει για τον 600, να σου χτίσω μια πολυκατοικία εκεί πιο δίπλα, να πηγαίνουν. Δηλαδή, να σου πω, θέλω απλά να πω ότι το μαχητικό άθλημα έχει την. Αν το θέλεις, πώς να σου το πω τώρα, την αυτοσυγκέντρωση και την αυτοσυγκράτηση του εαυτού μας, την έχει ως αυτό σκοπό. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι εσείς που ασχολείστε με αυτό, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πότε πρέπει να το κάνετε, ποιος είναι ο στόχος σας και γι' αυτό φτάνετε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως ένα ατομικό άθλημα όπως είναι το δικό μας, ότι σου δίνει πάρα πολύ πειθαρχία και μαθαίνεις μέσα από αυτό και γενικά να τα κάνεις όλα μόνος σου και να έχεις επιμονή και υπομονή. Μαρία Πανταζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι τώρα έχεις και τις φωτογραφίες σου. Είπα και εγώ. Τη σποντίτσα δεν θα την πετάξω. Έχει το κοριτσάκι μου, τι να κάνω, δεν προλαβαίνει. Είπα και εγώ. Σταύρο, καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Εννοείται ότι θα τον ξαναέχουμε κοντά μας πάλι. Σε περιμένουμε πάλι. Να σου πω, κανέναν αθλητή έχεις βγάλει έτσι, έχεις δώσει σε κάποιο παιδί. Μάλλον έχεις κάποιον αθλητή που πιστεύεις ότι αυτό θα πάει καλά. Έχει αρχίσει δηλαδή το φυτώριό σου να αναπτύσσεται. Ναι, έχω 3 με 4 αθλητές που τους πιστεύω πάρα πολύ. Και έχουμε άλλους 3 με 4 αθλητές μαζί με τον Γιώργο στην άλλη σχολή, στα Πετράλωνα, που εξίσου έχουν ανέβει και έχουν παίξει και παγκόσμια και τέτοια, είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι ωραίο αυτό. Την άλλη φορά θα μας φέρεις ένα παιδάκι. Ναι, Βεσταύρο, να έρθετε με 2 νέα παιδιά στην επόμενη κουμπί, ναι. Για να καταλάβουμε λίγο και πώς είσαι και να μας πούνε ως δάσκαλος, ως προπονητής, ναι, να δούμε την εμπειρία τους, να μας δείξετε και 2 πραγματάκια. Άμα θέλετε για να γίνει, σας φέρω το γιο μου. Αυτό είναι γεννημένο, δεν είναι ότι χρειάζεται το Σταύρο, τα κάνει μόνος του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό για να βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες και να γευτούμε λίγο τα γλυκά του Αλετρά και επιστρέφω με Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου και αμέσως μετά Χριστίνα Καμπούρη. Μην λείψει κανείς, γιατί παιδιά, τώρα ξεκινήσαμε ουσιαστικά. Απλά μπήκαμε λίγο με ένα ζέσταμα και μια μπουνίτσα έτσι για να συνέλθετε. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη
Μήπως πεις updated λοιπόν, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Αλλάξαμε θέση, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δηλαδή αλλάξαμε, αν το θέλεις, συνεργάτηδα. Αλλά πάντοτε παραμένουμε με την ίδια ένταση, το ίδιο πάθος, τον ίδιο ενθουσιασμό. Αγαπημένη τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, στα μαύρα σήμερα, αλλά sex symbol στο μαύρο. Ναι. Το μαύρο με το ξανθό, επειδή μου είναι φοβερό συνδυασμό. Όπως και να και το κάνεις. Είσαι πολύ ωραίο σήμερα με το μαύρο. Ναι, σ' αρέσει αυτό το μπλουζάκι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα το κρατήσω, θα το καθιερώσω. Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου εδώ κοντά μας και θα κλείσουμε με μοναδική Χριστίνα Καμπούρη. Μείνετε κοντά μας, έχουμε πολύ ωραία θέματα. Και σήμερα έχουμε και έναν. Να συζητήσουμε για έναν πραγματικά πολύ μεγάλο ηθοποιό. Τεράστιο. Ιερό τέρας. Αυτό που λέμε ότι όσο και αν σε ξεγελάει τον boy του, μιλάμε για έναν γυναικά καταπληκτικό, που όμως στο πέρας των χρόνων έμεινε με την ίδια γυναίκα και ήταν και ο μοναδικός που κράτησε τα λεφτά του, έκανε επιχείρηση, πήγε καλά και είναι υπόδειγμα. Ενώ δεν του φαίνεται, είναι από αυτούς που λες, βρε δεν σου φαίνεται. Ακριβώς εκεί, γι' αυτό και το ηθοποιός σημαίνει φως, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να φωτίσει πράγματα να, που να δώσουμε άγνωστες πτυχές, όπως έχουμε πει πολλές φορές, γιατί ποιος είναι ο πιο διάσημος κοντός του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νίκος Ρίζος. Ένας άνθρωπος το οποίο το ταλέντο του ήταν τόσο τεράστιο, οπότε γι' αυτό ονομάστηκε και χαριτολογώντας τον λέγανε το ιερό τέρας, γιατί είχε ένα ταλέντο, μια αυτοπεποίθηση και ένα χαρακτήρα που δεν τον ενόχλησε ποτέ το ύψος του και μάλιστα σύμφωνα και με τις συνεντεύξεις που διάβασα και του γιού του και των υπολείπων ηθοποιών, ήταν χαρούμενος να τον λένε κοντό. Είναι γάτα, έλεγε η Ελίνα Σακελαρίου. Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι δύσκολο για τον άντρα, Αλέξανδρο. Επίσης, οι κοντοί καμιά φορά έχουν άλλα χαρίσματα. Επίσης, λένε ότι τα ακριβά αρώματα πάνε σε μικρά μπουκαλάκια. Και πολλά, βέβαια, μπορεί να πει. Ναι, αλλά επειδή για τον άντρα είναι δύσκολο, η γυναίκα πολύ μπορεί να αντιλέμε πετίτη, να βάλει τα κούνια, να είναι όμορφη, δεν έχει σημασία το ύψος. Για έναν άντρα, το να είναι τόσο πολύ κοντός έναν και μάλιστα ηθοποιός που αναμετριόμαστε πάρα πολύ, το ξέρεις και στην τηλεόραση, αναμετριόμαστε με τον εγώ, με τη σύγκριση, με την εμφάνιση, το να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που βγαίνει και στους ρόλους και στις ταινίες δεν είναι πολύ δύσκολο. Πολύ. Δεν είναι ένα παράδειγμα στους ψηλούς που είναι ανασφαλής αυτό. Και να τους δώσει. Είχε και ιδιαίτερο πρόσωπο. Βλέπω εδώ έτσι κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Δηλαδή, μα κοίτα, δηλαδή ναι. Αυτό το γέλιο, αυτή η χαρά της ζωής. Το χαμόγελο, ναι. Το κύρος, έβλεπα τουλάχιστον 3-4 φορές πρόσφατα στην τηλεόραση επαναλήψεις ταινιών που παίζουν συνέχεια ελληνικές ταινίες και παρατηρώ τώρα άλλες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ας πούμε πόση αυτοπεποίθηση είχε όταν έπαιζε και ακόμα και στους ρόλους του βγαίνει. Ότι δεν τον ενοχλούσε, ποτέ δεν ήταν με τους πιο ψηλούς συναδέλφους του, δεν ένιωθε κατώτερος και αυτό βγαίνει και στη γλώσσα του σώματος. Βεβαίως. Και πολύ χαιρόμαστε γιατί μιλάμε για ανθρώπους μια ζωή πολύ πάρα πολύ ωραία. Όχι σαν κανενός ηθοποιού η ζωή δεν είναι τέλεια ή παραμυθένια ή όλα στρωτά. Αλλά χαιρόμαστε καταρχήν που είναι ένας άνθρωπος που πολύ γρήγορα εκτός από τις 300 ταινίες που έχει συμμετοχή που είναι πολύ μεγάλος αριθμός, έγινε πολύ γρήγορα θεατρικός επιχειρηματίας και μάλιστα επιτυχημένος. Και ακόμα και σε ατυχίες που υπήρξαν, όπως όταν κάηκε το θέατρο Μινώα και πήγανε πολύ πίσω, κατάφερνε κάθε φορά να ορθοποδήσει, να ζήσει στην οικογένειά του, να ζήσει με την ίδια γυναίκα που ήταν πανέμορφη, χορεύτρια, ηθοποιός και η ίδια 48 χρόνια, να έχει το γιο του, ο οποίος δεν ακολούθησε τα βήματά του συνειδητά, να επαναλειτουργήσει τον κινηματογράφο που ήταν τότε κινηματογράφος Άστορ στη Σταδίου και να το κάνει θέατρο. Έχει κάνει τόσο αξιόλογα πράγματα και αν και είναι προθύστερο και πολλές φορές ξεκινάμε από το τέλος, χάθηκε το 1999, γεννήθηκε το 1924 στην Άρτα, 30 Σεπτεμβρίου και ήταν τότε η επιθεώρηση στο Περοκέ με το Βουτσά και τον Ψάλτη. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Ούτε εγώ το ήξερα. Και μάλιστα ένιωσε μια αδιαθεσία και όπως είπε ο γιος του θα πήγαινε για εξετάσεις και δυστυχώς κατέληξε και του είχαν πει ότι εσύ είναι τέτοιο το ταλέντο σου και η θέλησή σου που θα πεθάνει στο σανίδι και έτσι και έγινε. Αλήθεια. Ναι, ναι, πραγματικά. Ας ξεκινήσουμε λίγο με κάποια στοιχεία από αυτά που δεν γνωρίζουμε τόσο πολύ, που είναι η βιογραφία του. Όπως είπαμε, γεννήθηκε το 1924 και
Έζησε στην Αθήνα, πρωταγωνίστησε σε πάρα πολλές ταινίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Επίσης, παντρεύτηκε την επίσης ηθοποιό Έλσα Ρίζου, η οποία ήταν μια πανέμορφη χορεύτρια όταν την γνώρισε και είπε: «Εγώ αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ». Και έτσι κανόνισε, τη ζήτησε από τους γονείς της, παντρεύτηκαν, κάνανε το γιο του, ζήσανε τόσα πολλά χρόνια μαζί. Όταν ρωτήθηκα ο γιος του ποια ήταν τα μεγάλα του πάθη, γιατί έχουμε περάσει και βιογραφίες που χάθηκαν περιουσίες, χωρίσανε σπίτια, θέατρα, καταστραφήκανε, επανήλθανε, είπε δύο, το θέατρο και οι γυναίκες. Και μάλιστα... Δεν είχε όμως άλλα μεμτά σημεία, δηλαδή να παίζει ο τζόγος στο ποτό, ναι, από εδώ. Ναι, κάτι που θα μπορούσε να τον καταστρέψει. Υπήρχε πολύ αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι. Μ' αρέσει που δεν το σχολιάζεις, που είχε τρομερή επιτυχία στις γυναίκες. Το κίνητο αυτό το πλάνο. Και να πεις ότι είχε τρομερή επιτυχία στις γυναίκες. Πες μου, κάτι άλλο έκρυβε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, παιδιά, το βλέπω. Έκρυβε του τη γοητεία. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι να σου πω και για κάποιον άλλο. Να σου πω στα γυναίκα. Η αυτοπεποίθηση. Για πες μου. Ο Στάθης Ψάλτης, που ήταν ένας ομολογουμένος όχι ωραίος άντρας. Είχε μεγάλη πέραση στις γυναίκες. Ασχημάντρας, ναι, αλλά πολύ αρσενικός. Αλλά όταν σου μίλαγε, μου λέγανε πάρα πολλές φίλες και γυναίκες που είχαν μαζί του μία πολύ ωραία στιγμή, ότι όχι στιγμή εννοώ πάντα σεξουαλική, ότι αυτός ο άνθρωπος σε ένα τραπέζι, σε έναν καφέ να πήγαινες και να σου τα γυναίκα, σε γοήτευε και σε καθήλωνε από τον τρόπο που σου μιλούσε, για παράδειγμα. Άρα και ο Νίκος ο Ρίζος θα είχε κάτι, γιατί κοίτα τώρα μια φατσούλα που θες να τον έχεις μπαμπά, αδελφό, ξάδελφο, θείο, αλλά δεν ξέρω αν σου βγαίνει να τον έχεις. Από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές του ελληνικού κινηματογράφου και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σε πληροφορώ. Βεβαίως. Ιδιαίτερος. Μπράβο. Μπράβο. Και να σου πω και κάτι. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. άλλος να σας το πω. Γιατί δεν πρέπει εσείς οι λίγο πιο μικροκαμωμένοι να έχετε κόμπλεξ. Ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι τα κριτήρια μιας γυναίκας και το αντίθετο. Η αυτοπεποίθηση. Και οι κοντές γυναίκες. Τα πάντα στη ζωή είναι η αυτοπεποίθηση, παιδιά, που έχεις για τον εαυτό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι άσχημοι και βλέπεις μπαίνουν μέσα σε ένα μέρος και νιώθεις ότι ποιος μπήκε, λες. Γεμίζει ο χώρος. Γεμίζω. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πανέμορφοι και μπαίνουν και λες, μα παρατήρητος, δεν μα και το λες, δηλαδή πολλές καριέρες καταραμένες, ας μην πάμε στις ελληνικές, ο Αλέν Ντελόν, το πρόβλημά του με τον αλκοολισμό, τις γυναίκες. Δηλαδή που λες, αυτός ο άνθρωπος τα είχε όλα. Είχε ταλέντο, ομορφιά, χαρίσματα, γιατί είχε τόση ανασφάλεια. Βεβαίως, αλλά επειδή εδώ πέρα όλα γίνονται στον αέρα, μισό λεπτό, συνέχισε να πω απλά ότι είμαι στον αέρα, γιατί το έχουν ξεχάσει. Είμαι στον αέρα στην εκπομπή, θα σας πάρω σε λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είσαι, για πες. Είσαι απίστευτος και είσαι ζωντάνια της εκπομπής. Επειδή ήταν το τηλεφώνημα από την Λεμεσό και έχουμε μια διαφορά στην προβολή, έπρεπε να ενημερώσω. Okay, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν για τον Νίκο Ρίζο, λέγοντας ότι στο ηθοποιό σημαίνει φως. Κρατήσαμε στα αφιερώματα αυτό που έχει μείνει στο σήμερα. Η άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου, όπως είπαμε για τη Βασιλιάδου, το κορίτσι ο Μπάρκουλης, το κοντός, όπως στην ταινία ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός, που είναι στον τίτλο πλέον η ιδιότητα, η εμφάνισή σωστά του και στο οποίο καμαρώνει πάρα πολύ ο ίδιος ο Νίκος Ρίζος για αυτό. Και αυτό ήταν ίσως μαζί με το μεγάλο του ταλέντο το συστατικό μιας επιτυχίας και μιας ζωής με μεγάλη διάρκεια. Η πρώτη του επιθεώρηση ήταν η αγαπημένη με τη Σπεράτζα Βρανά. Ήταν το 1948 το «Άνθρωποι-άνθρωποι» στο θέατρο Μετροπόλιταν και αυτό ήταν και το ξεκίνημά του και το αγαπούσε πάρα πολύ. Μα είναι απολαυστικές ταινίες, τον έχουμε χαρεί και σε βίντεο ταινίες, μέχρι τις, βεβαίως, τις πρώτες. Μέχρι το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, που ήταν ο καθηγητής Ντερέκης, ας πούμε, που είναι σαφής ο τίτλος. Για πάμε να μπασκετμπολίστας, νομίζω. Ήταν μπασκετμπολίστας, καθηγητής γυμναστικής. Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα, το 1961, ο Νίκος Ρίζος δημιούργησε το Θίασο με τον Βασίλη Αυλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου
και Νίκος Ρίζος, όπου διατηρήθηκε 7 χρόνια. Από ό,τι λέγανε και οι συνεντεύξεις των συναδέλφων του, ήταν 7 από τα πιο υπέροχα χρόνια. Ανεβάσανε τεράστιες επιτυχίες, περιοδεύσανε σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία. Είχανε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, ήτανε και αγαπημένοι εκτός σκηνής. Του άρεσε του Νίκου του Ρίζου να είναι στα καλλιτεχνικά στέκια. Τότε ήταν στη Φωκίωνος Νέγρη. Α. Τα στέκια των ηθοποιών. Στα νεότερα σαφώς. Χρόνια και έκανε. Τώρα, βέβαια, πολύ εντάξει, τώρα λίγο έχει λίγο, διαλυθεί ναι. Πού θα είναι το κέντρο. Mm-hmm. Τότε ήταν μεγάλες δόξες της Φωκίωνος Νέγρη, εξού και το ρεμάλι. Τότε περπάταγε στη Φωκίωνος και ήταν. Το κολονάκι. Βέβαια. Ναι, ήταν η πασαρέλα. Τα τελευταία, τα νεότερα χρόνια έκανε πολύ παρέα με το Βουτσά και τον Ψάλτη. Και όπως είπες και για τον Ψάλτη, θυμάσαι που είχα την τύχη να συμμετάσχω σε μία από τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια από μία περιοδία, που πραγματικά η γοητεία αυτών των ανθρώπων είναι αξεπέραστη. Είναι αξεπέραστη και δεν έχει να κάνει με το φυσικό. Είναι κάτι άλλο. Κάτι μαγικό. Ήταν πολύ αγαπημένοι. Και ο Νίκος Ρίζος έλεγε για τον Ψάλτη ότι ήταν τεράστιο ταλέντο, το γνωρίζουμε, αλλά ήταν πιο καλός δραματικός ηθοποιός. Και αν είχε ακολουθήσει αυτή την καριέρα, θα είχε ίσως και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Μάλιστα. Και όπως είπαμε, και η τελευταία του δουλειά ήταν μαζί στο Περοκέ με το Βουτσά και τον Ψάλτη. Εξετλίγουμε όμως το νήμα του πώς ξεκίνησε και μας κάνει εντύπωση, θυμίζει κάπως τη ζωή του και την πορεία την επαγγελματική του Αλέκο Αλεξανδράκη. Δηλαδή, μία φορά βγήκε στη σκηνή, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν μοναδικός αυτό που έκανε και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ και δεν τον εγκατέλειψε κιόλας η δουλειά. Αφού λοιπόν κάνει τόσο νωρίς θείασο και γίνεται θειασάρχη, συνεχίζει και το 1986 μετατρέπει τον κινηματογράφο Άστος της Σταδίου σε θέατρο, ο οποίος είχε την καλλιτεχνική του διεύθυνση μέχρι το 1999. Έκτοτε συνέχισε να συμμετέχει ο ίδιος σε άλλους θειάσους. Πολλές φορές, σαν ηθοποιός δεν δέχτηκε πόλεμο. Μας το λέγει και, μας το λένε και οι συνεντεύξεις των τα επίκαιρα της εποχής. Σαν θεατρικός επιχειρηματίας σίγουρα δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, πάντως δεν είχε μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Ορθοπόδησε πολύ γρήγορα μετά τις καταστροφές που μπορεί να συμβαίνουν, γιατί το θέατρο είναι μια πολύ επισφαλής επιχείρηση και χάρη στο κουράγιο των επιχειρηματιών να είναι καλά που το κάνουν για να έχουμε δουλειά οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Πρότυπο, γιατί συνήθως οι ηθοποιοί είναι καλοί στο καλλιτεχνικό, αλλά δεν είναι καλοί στο επιχειρηματικό, λογιστικό, θεατρικό. Πρότυπο και σε αυτό. Στην τηλεόραση είχε πρωταγωνιστήσει σε αρκετές σειρές. Ήταν το 1999 στον δρόμο του Κώστα Λιχναρά με την Μάρθα Καραγιάννη. Και επίσης η τελευταία του εμφάνιση, που είναι πολύ συγκινητικό, ήταν στην αίθουσα του Θρόνου. Και όταν προβλήθηκε στο Μέγκα, αν θυμάσαι μια υπερπαραγωγή, όταν προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο ήταν η μέρα του θανάτου του. Δηλαδή πρόλαβε να δει τον εαυτό του. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, μεγάλη παραγωγή, πολύ ακριβή αυτή. Ήταν μεταφορά του βιβλίου του Τάσου Αθανασιάδη. Και χαιρόμαστε που αυτοί οι ηθοποιοί μπορέσανε να τους δούμε και σε πράγματα σύγχρονα. Να πούμε μερικές ταινίες, όπως αυτές, ας πούμε, ο Κλέρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Ένας Κοντός θα μας σώσει από το 1981. Η Αλίκη η Δικτάτορ το 1972. Λέω τυχαία έτσι μερικές από τις πιο ονομαστές και αγαπημένες του, γιατί μιλάμε για τραγώσεις ταινίες. Εντάξει, αυτό θα θέλαμε και να κάνουμε και ένα τηλεμαραθώνιο. Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης το 1969, της Κακομήρας, στον Μπακαλόγατο, που μας λέει στη συνεντεύξη ο γιος του ότι είναι από τις αγαπημένες του. Αυτή, το Γέλιο βγήκε από τον Παράδεισο το 1963. Πόσα remake θα δούμε φέτος, πες, από ταινίες, από σακελάρια. Και γενικότερα από... είναι μια περίοδος που βλέπουμε πάρα πολλά. Ο Θησαυρός του Μακαρίτη, που έγινε remake πριν από 2 χρόνια. Βεβαίως. Πρόσφατα. Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης το 1969, η Κόμισσα της Φάμπρικας. Το άλλο με τις χιονάτες, ο Κοντός και οι 7 χιονάτες, λέγεται, που ήταν όλα ραμμένα πάνω του. Ήταν τόσο μεγάλο το ταλέντο του. Δεν ήθελε και πολύ γάψιμο. Μα ήταν τόσο πηγαίνει. Είναι Θεός, ήταν Θεός και είναι. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιώ εγώ πάντοτε τον Ενεστώτα, διότι θεωρώ ότι δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί καμιά φορά όταν βλέπουμε βιογραφίες που υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα και εμείς ζοριζόμαστε σε έναν σύντομο χρονικό διάστημα να δώσουμε
το στίγμα του πόσο βαθιά μπορεί να είναι, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η πτώση και πώς μπορεί να ξανασηκωθεί κάποιος. Αλλά είναι αυτό που λες εσύ πάντα, σαν επιμύθιο στο ηθοποιό σημαίνει φως. Το αστέρι, αν είναι γραμμένο σου να λάμψει, δεν πάει να είσαι και λίγο και πάνω από 1,50. Δεν έχει σημασία. Νίκος Ρίζος, ένας από τους πιο χαριτωμένους, ωραίους, ταλαντούχους, κοντούς, δεν έχει ξαναβγεί. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναβγεί κοντός, δηλαδή και όταν έγινε πρόσφατα το remake του Κλέαρχου Μαρίνα και ο κοντός, ήταν το επίθετο κοντός για να έχει δοθεί. Πραγματικά δεν έχει ξαναβγεί άνθρωπος που να έχει τόση αυτοπεποίθηση και να παίζει έτσι με το ύψος του και να το χαίρεται. Ναι, γιατί πιστεύω, και έτσι θα το κλείσουμε, ότι το ταλέντο του, η προσωπικότητά του είναι αναμφισβήτητα μοναδικά, αλλά το ελάττωμά του, να το πω, το ντεφό του, να το πω, ναι, το υστέρημά του, ο Νίκος ο Ρίζος το πήρε και το έκανε προτέρημα για να ξεχωρίσει. Έτσι θα κλείσω. Τριαντάφυλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, μου κάνεις τα πιο ωραία φινάλε. Σε αποδεσμεύω, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, γιατί έχεις και φωτογράφηση αμέσως μετά φτιαγμένη εδώ σήμερα. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, παιδιά, τώρα. Από το μη μου πεις τι να σας πω. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι να κλείσω με λουλουδικό. Με πολύ ωραίο λουλούδι για σήμερα. Πολύ ωραία πρόταση έτσι για τα λουλούδια μας από τη Χριστίνα Καμπούρη. Μη λείψει κανείς. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μη μου πεις updated λοιπόν, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής είναι back to back, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλον, αλλά ό,τι υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής έτσι και θα πραγματοποιήσω. Ξεκίνησα με Μαρία Πανταζή, συνέχισα με Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου και κλείνω με Χριστίνα Καμπούρη, γιατί πάντα κλείνω με άνθος, με λουλούδι, με ωραία άβρα, με ωραία χρώματα. Δηλαδή δεν πρέπει στους τηλεθεατές μας να κλείνουμε δίνοντάς τους ένα πολύ όμορφο λουλούδι? Όπως είναι σκέψη αυτό και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και θα μάθουμε πολύ ωραία πράγματα. Σπάνιο φυτό, σπάνιο λουλούδι, σπάνιο όνομα και είναι αυτό εδώ ακριβώς. Μπορεί να το έχουμε δει τόσες φορές, αλλά να μην ξέρουμε ότι λέγεται φρέζια. Ναι. Απίστευτο. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τη φρέζια λοιπόν. Είναι ένα λουλούδι που το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι και χαριτωμένο και ευωδιαστό. Και είναι και από τα λουλούδια που μένουν πολλές μέρες στο βάζο, χωρίς mm-hmm. να μαραίνονται γρήγορα. Έχουν αντοχή εννοείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι ένα λουλούδι το οποίο κλασικά εγώ θα ρωτήσω, είναι 12μήνο λουλούδι? Ακριβώς. Αλήθεια? Μάλιστα. Α, εννοείς αν είναι όλο το χρόνο στισμένο? Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι εννοούσες ότι ουσιαστικά πεθαίνει. Α, κατάλαβα. Ωραία. Α, όχι, πεθαίνει? Όχι, παραμένουν οι... Είναι βολβός, είναι κρυμμυδάκι. Οπότε την επόμενη χρονιά ξαναβγαίνει. Ποια είναι η κατάλληλη εποχή? Φαντάζομαι ότι για να μας τον παρουσιάσει είναι η εποχή που διανύουμε. Η εποχή που διανύουμε είναι η εποχή για να τα φυτέψουμε το κρυμμυδάκι. Άρα, δηλαδή, το βρίσκουμε σε βολβό. Κάθε βολβός είναι με κοτσανάκι όπως ακριβώς το κόβουμε ή βγαίνει θαμνώδη η μορφή του? Και μετά εμείς το κάνουμε ένα-ένα, γιατί εδώ που το βλέπω, κάποια που τα βλέπανε σαν κοτσανάκι με τα άνθη του, κάποια εδώ, ας πούμε, αυτό το βλέπω μεμονωμένο. Αλλά το άλλο που έβλεπα είναι σαν ένας μικρός θάμνος με άνθη. Είναι κοτσανάκια, γίνεται δηλαδή μπουκετάκια. Α, πάρα πολλά χρώματα έχει και αυτό, Χριστίνα. Ναι, έχει υπέροχα χρώματα, μεγάλη ποικιλία. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μπλε, ροζ, πορτοκαλί, φούξια, λευκό. Το βάζουν πολύ και σε ανθοδέσμες.
Πάρα πολύ ωραίο. Η περίοδος με την οποία... Εδώ είναι πάρα πολύ. Να, εδώ είναι, ας πούμε, μια Καμίλη Ανθοδέσμη. Η περίοδος την οποία ανθοφορεί και έχει μεγάλη, που λέμε πέρασε, είναι, φαντάζομαι, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και τα λοιπά. Ναι, ξεκινάει ουσιαστικά τέλη χειμώνα, όλη την άνοιξη το βρίσκουμε αυτό. Άρα, δηλαδή, για ένα πεντάμινο το βρίσκουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι εύκολο φυτό να το έχω στο μπαλκόνι μου, στη βεράντα μου, και να είναι πάντοτε ανθισμένο, ή θέλει πολύ περιποίηση? Όχι, δεν θέλει πολύ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θέλει πολύ ήλιο το φυτό μας, οπότε... Πάνω του... ή να υπάρχει σε χώρο που να υπάρχει ήλιος. Δηλαδή, αν εγώ το έχω σε μία σαρντινιέρα, ναι, και το έχω έξω από τον μπαλκόνι και χτυπάει από το πρωί, ειδικά τους μήνες της άνοιξης, αν πούμε ότι έχουμε άνοιξη, χτυπάει ο ήλιος πάνω. Αυτό βοηθάει το άνθος ή το μαραίνει και το ρίχνει? Το βοηθάει. Θα είναι πάρα πολύ χαρούμενο, ειδικά αν το μέρες που θα τα φυτέψουμε είναι νοτιοανατολικός προσανατολισμός, είναι το ιδανικότερο για το φυτό μας. Τέλειο. Σε σακουλάκι παίρνεις αυτούς τους βολβούς ή ένα-ένα? Είναι από αυτά που είναι σακουλάκι, έχει μέσα διάφορα που λέμε μικρά κρεμμυδάκια? Ναι, συνήθως είναι σε σακουλάκια και μπορούμε να βρούμε και μίξ χρωμάτων ή να πάρουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Είναι από τα φυτά εκείνα που από ποια χώρα έχουν έρθει, είναι η προέλευσή τους? Ναι, είναι εντάξει, μεσογειακά, ευρωπαϊκά θα λέγαμε. Στο βάζο, τώρα που το είπες, πάντα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι πολύ ωραίο να έχεις μέσα στο σπίτι σου αληθινά φυτά, και το είχαμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, και μάλιστα θυμάμαι ότι οι παλιές λέγανε βάλε μέσα στο βάζο μία ασπιρίνη για να κρατήσουν τα γαρίφαλα, τα τριαντάφυλλα πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι βάλε μέσα στο βάζο λίγο... Δεν είμαι σίγουρος, χλωρίνη, μία έτσι σταγόνα χλωρίνη και κρατάει πάρα πολύ. Αυτά ισχύουν, είναι μύθοι, είναι μόνο για συγκεκριμένα φυτά? Λύσε μου αυτή την απορία. Ισχύουν, γιατί αποτρέπουν το σχηματισμό των μυκήτων που ουσιαστικά σαπίζουν τα φυτά και έχει ως αποτέλεσμα να μαραθούν. Οπότε μία πάρα πολύ καλή συμβουλή είναι να ρίξει μία μικρή σταγόνα χλωρίνης. Και εμείς έτσι όπως το ακούμε, βάλε λίγο χλωρίνη, νομίζουμε ότι το φυτό θα το κάψει, θα το χαλάσει. Αυτό μία σταγονίτσα. Ναι. Το νερό πρέπει να αλλάζεται συχνά πυκνά. Αν δηλαδή τα κρατάμε 15 μέρες τη φρέζια. Ναι. Πόσες φορές 15 μέρες πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξουμε το νερό, έχοντας βάλει και μία σταγονίτσα χλωρίνη? Ανά δύο μέρες, δηλαδή είναι στο δικό μας χέρι, αν έχουμε την ευχέρεια. Καλό είναι να τα αλλάζουμε και να μην βάζουμε και πολύ νερό. Mm-hmm. Δηλαδή να βάζουμε περίπου 5 εκατοστά 6, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μάλιστα. Και αφαιρούμε γενικά τα φιλαράκια αν υπάρχουν στο κάτω μέρος από το κλαράκι, γιατί δεν χρειάζεται. Ναι. Και αυτό συνέχεια νομίζω ότι το κάνουμε. Θυμάμαι ότι με τα γαρίφαλα που παλιά βάζαμε πολλά, έτσι, σε πολλά χρώματα στην κουζίνα κυρίως, ότι ανά δύο μέρες τα βγάζαμε και αρχίζαμε και κόβαμε τα πιο κάτω που από το νερό είχαν γίνει λίγο κάπως, ξέρεις, και βγάζαμε τα κάτω, ανεβαίναμε, βγάζαμε τα φιλεράκια, ανεβαίναμε, βγάζαμε, μόλις στάναμε πάνω βγάζαμε και το λουλούδι. Με ποια άλλα φυτά, έτσι, σε μια πολύ ωραία σαρντινιέρα, γενικότερα ομάδες φυτών ή φρέζια μπορεί να αναπτύσσετε μαζί, που να έχουν την ίδια ανάγκη για νερό? Όχι, ξέρεις, το ένα να θέλει πολύ νερό, το άλλο καθόλου, το ένα να θέλει ήλιο, το άλλο καθόλου. Μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά με ζουμπούλια, που μας αρέσουν πολύ. Και θα μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός. Και με τουλίπες, γενικά ό,τι υπάρχει σε βολβό, θέλουν το ίδιο πότισμα. Mm-hmm. Μέχρι να βγει το κλωναράκι θέλουν μία με δύο φορές την εβδομάδα. Αργότερα θέλει λίγο πιο συχνό, με τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Και υπενθυμίζω ότι όταν ένα φυτό είναι με βολβό, για τους τηλεθεατές που πιθανόν σε άλλη εκπομπή δεν το παρατήρησαν, όταν κάτι είναι με βολβό σημαίνει ότι όταν η περίοδος του φύγει, εμείς τη γλαστρούλα αυτή την αφήνουμε κάπου, δεν την μεταφυτεύουμε, δεν την αδειάζουμε, δεν την πετάμε και του χρόνου τέτοια εποχή ξεκινάμε πάλι σιγά σιγά να το ποτίζουμε για να ξαναβγάλει, έτσι δεν είναι? Τέλεια. Έχω γίνει, παιδί μου, ο κυπουρός σας. Βέβαια, θα μου πεις ότι τις περισσότερες συμβουλές από τη Χριστίνα Καμπούρη που είναι υπεύθυνη σε αυτό. Χριστινάκη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μου με άλλα φυτά και άλλες προτάσεις. Και να έχεις μια υπέροχη
ή ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρες και υπέροχο υπόλοιπο εβδομάδας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε το τέλος και για σήμερα, μετά από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, με πολύ ωραίες συνεργάτηδες, με τρεις κουκλάρες, με καλεσμένο, με πολύ ωραία θέματα και γενικότερα με πάρα πολύ κέφι. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλους καλεσμένους, άλλες συνεργάτες, άλλα θέματα, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο πάθος που καθημερινά έχουμε. Εσείς δεν έχετε καμία καλύτερη επιλογή από το να μείνετε στην παρέα μας, στην επανάληψη της εκπομπής ή αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.